Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα η ταράτσα μου γεμίζει από έναν ζωντανό θρύλο. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει γράψει ιστορία, έχει βάλει τη δικιά της σημαία. Μια γυναίκα που τη βλέπουμε συνεχώς στις κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Και είναι κοντά μας η κυρία Μάρο Κοντού. Μόλις νομίζω φτάνει στην ταράτσα, για να δω. Φτάσατε. Καλώς ήρθατε. Λαχάνιασα να ανέβω τη σκάλα. Αχ, τι ωραία είναι εδώ. Ναι, με τέτοια φυσική κατάσταση όμως ανεβαίνετε εύκολα. Εύκολα, λίγο λαχάνιασα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν φιλιόμαστε, δεν χαιρετιόμαστε από κοντά. Εντάξει, πάντως είμαστε καθαρές. Καθαρές, αρνητικό τεστ ναι, μου κάνατε. Ναι, δόξα τω Θεώ. Γεια σας, παιδιά, σε όλους. Γεια. Έχω κάνει ένα mini facelifting το 2007. Και τέρμα. Περνάω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου τώρα. Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένη από τον εαυτό μου τώρα που γυρνάω, παρά όταν ήμουν μια κουκλάρα 30 ετών. Στη δική μου εποχή, μόνο το φλερτ υπήρχε. Δηλαδή μπορούσε να σε φλερτάρει ο Ιξ Κωνσταντίνου, Κωνσταντάρας, Χον. Δεν υπήρχε ούτε πίεση, ούτε μούτρα, ούτε εκδίκηση. Πήγα στο εξωτερικό. Μου λέει λοιπόν αυτός ο Γερμανο-Ελβετός, δεν θα κάνετε ποτέ παιδί. Mm-hmm. Και όποιος σας πει ελάτε να δοκιμάσουμε, να του πάρετε το κεφάλι. Με τη Μέρη τη Χρονοπούλου όμως ήσασταν και φίλες. Ήμασταν φίλες στο Εθνικό, πάρα πολύ. Παίξαμε μία φορά ένα υπέροχο νούμερο στο Δελφινάριο. Μετά χαθήκαμε στη διαδρομή με τη Μέρη. Άλλες είναι... οι παρέες μου, άλλες οι παρέες της, άλλα τα θέλω της, άλλα τα θέλω μου. Ένα ωραίο γοητευτικό αγόρι θα σου πω. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Άλλος λατρεμένος από εδώ. Γιατί κάνετε τόσο δύσκολο. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι μου. Πρώτη φορά βρισκόμαστε από κοντά. Ναι. Και για μένα είναι και μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, ε, αμαλάκι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είστε είναι εδώ. Σαν να σε ξέρω όμως. Έχω παρακολουθήσει τις δουλειές σου χρόνια τώρα. Ναι. Και τις βραδινές εκπομπές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Χαίρομαι που μου το λέτε εσείς αυτό. Και είναι σαν να. Και εσύ με ξέρεις, καλά, βέβαια, από τις δουλειές. Καλά, αυτό πάλι τώρα που γνωριζόμαστε οι άνθρωποι χωρίς να γνωριζόμαστε. Καλό. Και εγώ σας ξέρω μέσα από τους ρόλους και από τις συνεντεύξεις. Δεν έχουμε ποτέ. Δεν έχει τύχει να γνωριστούμε. Θεωρώ ότι είστε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες όμως που υπάρχει γύρω μου. Γιατί παρακολουθώντας συνεντεύξεις βλέπω έναν άνθρωπο πολύ ροκ. Και εγώ τα ροκ, τις ροκ προσωπικότητες τις εκτιμώ. Και τα ροκ πνεύματα. Και εγώ αυτό είπα στο βοηθό σου όταν με πήρε τηλέφωνο. Θα έρθω για την Κουστάρο Ανίτα, είναι ροκ. Άρα λοιπόν είμαστε είμαι δύο. Είμαι μέσα μου ροκ και εγώ. Εντελώς όμως. Είμαι, ναι. Εντελώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο. Εγώ θα σας δώσω αυτό, πατάτε το play. Και αυτό θα δείξει έτσι διάφορα... Τι θα δείξει? Για να δούμε τι θα δείξει. Πατάω. Για να δούμε. Θα δείξει τι θα δείξει. Όταν η Μάρο Κοντού είπε στην αρχή της καριέρας της πως θέλει να γίνει βουγιουκλάκι στο Δημήτρη Χόρν, εκείνος της απάντησε πως ευχή και κατάρα σου δίνω να μην γίνεις λαϊκό είδωλο. Μπορείς να παίζεις μέχρι τα 80 σου σε ωραίες δουλειές. Αυτό είναι ηθοποιός. Και σαν άκουσε μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας τη συμβουλή του πρώτου της συμπροταγωνιστή και μέντορα, η Μάρο Κοντού έκανε αυτό ακριβώς. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Κουκάκι, παρότι ξεκίνησε από τον Πειραιά, έχασε τον πατέρα της πριν καν αποκτήσει αναμνήσεις από εκείνον και μεγάλωσε με μια γιαγιά Σμυρνιά, μια μάνα που φρόντιζε για όλα και μια μεγαλύτερη αδερφή που ακολουθούσε εντολές. Πήγε στη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα στο Κολωνάκι, ενώ σου ακόμα φοιτούσε στο γυμνάσιο, αλλά παρότι κέρδισε μια υποτροφία χορού για τη Γερμανία, δεν έφυγε ποτέ, αφού η μητέρα ήθελε να μπει στην Εθνική Τράπεζα σαν την αδερφή της. Η Μάρο τελικά μπήκε στο χορό του Εθνικού Θεάτρου, περνώντας από τις εξετάσεις του Ροντήρη, όπου και έπαιξε στα πρώτα επιδαύρια. 5 χρόνια μετά, και αφού είχε θητεύσει δίπλα σε τέρατα όπως η Παξινού, ο Μινωτής και η Συνοδυνού, άρχισε πια να παίζει σε θειάσους. Πρώτα με τον Τίνο Ηλιόπουλο και μετά δίπλα στον Δημήτρη Χόρν, ανοίγοντας μια χρυσή καριέρα σε θέατρα και κινηματογράφο. Η Μάρο Κοντού, που ήταν πάντα ένα μέγεθος και μια αξία ξεχωριστή για τη θεατρική και την κινηματογραφική πιάτσα, έζησε και μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια, αλλά ποτέ δεν έγινε λαϊκό είδωλο, λίγο γιατί έμοιαζε πιο αριστοκρατική από ότι ένα τέτοιο κοστούμι χρειαζόταν, λίγο παραπάνω επειδή αρνήθηκε να παίξει παιχνίδια δημοσιότητας.
Οι δύο της γάμοι, ο ένας 7 χρόνων και ο άλλος κάτι παραπάνω από ενός, δεν διαφημίστηκαν ποτέ. Η ζωή της δεν έγινε ποτέ πρωτοσέλιδο και επιχείος τίτλος και τα μόνα μεγάλα γράμματα που έγραφαν το όνομά της ήταν στα θέατρα και τις αφίσες. Η υπέροχη μοναδική Μαροκοντού συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποδεικνύει πως ηθοποιός σημαίνει φως, συνεχίζοντας να οδηγεί μια καταπληκτική ζωή όπως μόνο η ίδια φανταζόταν. Λίγα από τα πολλά, έτσι. Αυτή είναι μια δικιά μας πινελιά. Ναι. Όλο το παρελθόν, ξέρεις Ανίτα, ότι δεν με απασχολεί. Όχι, ε. Όχι, δεν με νοιάζει, δεν ανατρέχω, δεν. Είμαι στο σήμερα και το ένα πόδι στο αύριο. Καθόλου δεν με απασχολεί. Λοιπόν, μου δώσατε την απάντηση σε μια ερώτηση που ήμουν έτοιμη να κάνω. Για να πω. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω, βλέποντας αυτά τα παλιά πλάνα, μια γυναίκα που είναι πολλά χρόνια, έχει μεγάλη πορεία. 63 είστε στο χώρο. Ναι, στο θέατρο. Καλά, και από μικρό κορίτσι βέβαια, πολύ ξεκινήσατε. Δεν έχει σημασία πότε. 63 χρόνια. 63. Έχει γράψει το κοντέρ 63. Τα έκλεισα τα 63 χρόνια στο θέατρο. Να κλείσετε 163, σας εύχομαι. Λοιπόν, μου απαντήσατε λοιπόν στην ερώτηση που ετοιμαζόμουν να κάνω. Πώς γίνεται να βλέπω αυτό το πρόσωπο, αυτή τη φυσιογνωμία, 10 χρόνια πριν και να μου φαίνεται μεγαλύτερη από ότι τώρα. Έλα, μωρέ. Ναι. Έχετε ωραίο φωτισμό, φαίνεται. Δεν κάνω κοπλιμέντα τώρα, δεν κάνω τέτοια κυριλικιά. Ναι. Λέω αυτό που πιστεύω. Κοίταξε να δεις, Ανίτα. Λοιπόν, ήδη μου δώσατε μια απάντηση. Ναι, μπορώ να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω βάλει ποτέ αυτά τα ένθετα. Α. Έχω κάνει ένα mini facelifting το 2007. Και τέρμα. Okay. Και τέρμα. Μία και καλή και τέλος. Μία και καλή και τέρμα. Διότι νομίζω αυτά τα επαναλαμβανόμενα αλλοιώνουν λίγο. Ναι, κάνουν δουλειά περίεργη. Έχω δει κάτι χιλάρες, έχω δει κάτι μάτια, έχω δει κάτι φρύδια εδώ πάνω. Λοιπόν, ένα και καλό το έκανα τότε, περιποιούμε τον εαυτό μου, βάζω μια κρεμούλα. Έρχονται και βράδια βέβαια που κοιμάμαι με το μακιγιάζ. Δεν σου έχει τύχει. Από κούραση. Μετά το θέατρο. Δεν μου έχει τύχει γιατί εγώ έχω ιστερία με αυτό. Ένα ταβερνάκι. Ναι. Τελειώνει το θέατρο 12, μέχρι να βγεις 12.30, μέχρι να πας στο ταβερνάκι μία και γυρίζεις σπίτι 3, έχεις φύγει κανένα ουζάκι, κάτι τέτοιο, ντακ. Και έχεις γίνει μαγκάκι για ύπνο. Και ξεβάφομαι το πρωί. Και αυτό παίζει, αλλά να... Παρόλα αυτά αντέχει. Αντέχει και πάει μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι μου απαντήσατε πριν λέγοντάς μου ότι δεν σκέφτεσαι... Στον Ενικό σε παρακαλώ, Ανίτα, για να ζεσταθούμε. Εντάξει. Στον Ενικό, σε παρακαλώ. Εντάξει, να μου μιλάς. Παρακαλώ. Εντάξει. Που μου το ζητάς, ναι. Έγινε, Ανίτα. Πάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, μου απάντησες πριν ότι δεν σε αφορά καθόλου το παρελθόν. Το τώρα και αυτό που είναι να σκάσει μύτη και να έρθει. Ναι. Έτσι. Αν σκάσει. Ναι. Αλλά αυτό τι δείχνει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κολλήσει πίσω, δεν έχει μείνει. Αυτό είναι που μας γερνάει. Καθόλου. Όχι μόνο δεν έχω κολλήσει, νομίζω ότι τα έχω ξεπεράσει. Ότι είναι μια άλλη Μάρο εκείνη που τα έκανε όλα αυτά, νέα, νόστιμη, χαριτωμένη. Σήμερα είμαι μια άλλη. Ναι, ναι. Είναι η μικρή μου η αδελφή. Δεν είναι πάντα ο ίδιος άνθρωπος. Έχουμε ζήσει πολλές ζωές. Όχι, πολύ... παιδάκι μου, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Okay. Όχι. Ξέρεις, από ένα σημείο και μετά, όταν σου γίνει ένα κλικ εσωτερικό, να το πω εδώ, ναι. Να το πω εδώ, ναι. Γίνεσαι ένας καινούριος άνθρωπος και ευτυχώς. Πότε έγινε το Θέλω να πω αυτό μετά τα 50. Οκ. Okay. Ναι. Είμαι στη φάση να κλικάρω. Ναι, ναι. Ωραία. Έχω αρπάξει λίγο για κλικ. Έχεις καιρό ακόμα. Κλείνω τα 51 τώρα. Είμαι εκεί για κλικ. Στα 50 ναι. Και αρχίσει να ρωτιέσαι. Τι. Για να ταυτιστώ. Ποια είσαι, πού πας, ναι. Τι έγινε, γιατί το έκανες αυτό, ότι αυτό αρχίζει το ψάξιμο. Ναι. Και βγαίνουν πράγματα που δεν υποψιαζόσουν. Ενοχικά βγαίνουν, ναι. Ενοχικά, παράπονα, τραυματάκια αυτά. Όταν αυτά λοιπόν αρχίσεις και τα σκαλίζεις και τα φέρεις, πώς να το πω, να τα συνειδητοποιήσεις. Ναι. Αρχίζει μια άλλη ψυχοσύνθεση, να την πω. Ένα άλλο σκεπτικό, άλλη μια άλλη οπτική γωνία. Το βρήκα. Okay. Άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Τύπου... Και τον εαυτό μου, και την καριέρα μου, και τους φίλους. Όταν λες διαφορετικά, τι εννοείς? Με ένα φακό, ο οποίος έμπαινε κατάβαθα στον άλλον. Mm. Κάτι που δεν το είχα.
Μπορούσα να μου ήταν αρκετό μια εμφάνιση απέναντί μου, μια κουβέντα απέναντί μου. Mm-hmm. Τώρα δεν μου είναι αρκετό. Mm-hmm. Τώρα, σχεδόν και χωρίς να μιλάμε, μπορώ να καταλάβω τι λέει ο άλλος ή τι αισθάνεται. Κέρδισα μια αυτογνωσία, να την πω, η οποία αμέσως είναι σαν να φοράς γυαλιά. Μεγεθυντικό φακό. Ναι, ακριβώς έτσι. Περνάω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου τώρα. Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένη από τον εαυτό μου τώρα που γυρνάω, παρά όταν ήμουν μια κουκλάρα 30 ετών. Όλα μου φταίγανε, τίποτα δεν μου άρεσε πάνω μου. Τι εννοείς, τώρα δεν σου άρεσε? Τώρα είμαι ενθουσιασμένη με μένα. Ωραίο. Δηλαδή αγαπώ εμένα τώρα. Πάρα πολύ ωραίο και αισιόδοξο αυτό και μακάρι να μας το μεταδώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν θέλω να λέω τα τετριμένα, ναι, να αγαπάς τον εαυτό σου, ναι, να φροντίζεις τον εαυτό σου κτλ. Είναι μεγάλη υπόθεση, ρε παιδί μου, κάνοντας το, πηγαίνοντας ταμείο μετά από χρόνια, να βγαίνεις κερδισμένος με το είναι σου. Ακριβώς. Γιατί είναι μια φάση της ζωής αυτή που λες τώρα, που περνώντας τα χρόνια αρχίζει κανείς και σκέφτεται τα λάθη του, τα πάθη του, τις ενοχές του έχει. Και είναι ωραίο να μπορείς να τα ξεπερνάς όλα αυτά, αλλά τα περιμεγεθείς. Όχι μόνο να τα ξεπερνάς, αλλά είναι και υπέροχες εμπειρίες. Ναι, βέβαια. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες είμαι αυτή που είμαι σήμερα. Τότε, ας πούμε, ένα στραβό ή ένα κακό μπορούσε να σε κάνει έτσι, ξέρω εγώ, και να φας 2-3 χρόνια έτσι. Σήμερα γελάω με όλα. Με τον εαυτό σου είσαι ok? Αισθάνεσαι ότι τα έχεις κάνει καλά τα πράγματα απέναντι στους άλλους ανθρώπους? Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν, τεράστια λάθη. Και σήμερα μπορεί να κάνω, αλλά είμαι σε πολύ μεγάλη ισορροπία με μένα. Ωραία. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Όλη η ζωή είναι υπέροχη. Και όλη η ζωή είναι ένα λάθος, αμαλάχη, και τι να κάνουμε κιόλα. Ναι, γιατί όχι. Έτσι γιατί δεν όχι. Είναι. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι από λάθος που ζούμε, αν είναι το σωστό που ζούμε, τι θα μας συμβεί, από πού θα μας έρθει. Μπορεί να είναι μία σύμπτωση. Μ' αρέσει που αλλά οπωσδήποτε είμαστε περαστικοί. Μόλις συνειδητοποίησα ότι είμαστε περαστικοί. Ναι, για πάμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί το λες όταν είσαι νέος. Κάποια μέρα θα πεθάνω, λες. Ναι. Όταν φτάνεις όμως αυτή την ηλικία τη δική μου και ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί σε περιμένει για να φύγεις, σε περιμένει το τρένο. Ναι. Τα βλέπεις όλα ασήμαντα, μικρά, ψεύτικα, περαστικά. Και χαίρεσαι κάθε πρωί που ανοίγεις τα μάτια σου, περπατάς, σκέπτεσαι, ενεργείς. Το θάνατο δηλαδή τον έχεις στο μυαλό σου, Μάρο? Συνέχεια τον έχω. Αλήθεια. Όχι με την κακή έννοια. Τον έχω με... πώς να σου πω. Ξέρω ότι τα χρόνια που μου έχουν απομείνει είναι λίγα. Δεν με τρομάζει αυτό. Αντιθέτως, θέλω να εκμεταλλευτώ και την παραμικρή καθημερινή λεπτομέρεια. Τον καφέ μου, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι είναι γιορτή που ξυπνάω το πρωί, ανάβω ένα τσιγάρο και έναν καφέ. Είναι θείο δώρο, είναι γιορτή για μένα. Το ότι καπνίζεις και το τσιγάρο σου. Βέβαια. Και σε αυτή τη φυσική κατάσταση με ξεπερνάει. Πραγματικά με ξεπερνάει. Καπνίζω, Ανίτα, πολλά χρόνια. Έχεις σκεφτεί το κόψεις ποτέ? Όχι. Μάλιστα. Θα με κόψει εκείνο όταν είναι η ώρα. Έλα. Σήμερα είχα ένα πακέτο τσιγάρα. Μας έχει πιάσει τώρα το θανατικό. Στο καμαρίνι, ναι. Και διάβασα απ' έξω. Όποιος καπνίζει θα έχει δύσκολη γονιμότητα. Α, ωραία, λέω. Μπορώ να συνεχίσω να καπνίζω. Στορκίζομαι, αυτό γράφει το πακέτο. Ωραία. Καλό ήταν αυτό. Δηλαδή έχει και χειρότερα. Οπότε λες, okay, για τη γονιμότητα στο ξεπεράσουμε. Το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, πώς ήτανε, θέλω να μάθω, ναι. Εκείνη η εποχή που σκάει μια γυναικάρα, να πούμε, 3 μέτρα, όμορφη, αλλά που η ομορφιά της δεν είναι η κλασική ελληνική ομορφιά. Mm. Το κορίτσι, λες, αυτό έχει έρθει από κάπου, από την Αγγλία, ξέρω, από τη Σουηδία, κάπου, από κάπου αλλού έχει έρθει, από το Hollywood παίζει. Και ανακατεύεται μέσα σε αυτό το ελληνικό, τέλος πάντων, στυλ. Πώς σε αντιμετώπισε ο χώρος? Δεν ξέρω. Θυμάμαι μόνο ότι πολλές φορές στον δρόμο όταν περπατούσα, μου λέγανε ή αγγλικά μου μιλούσαν ή γερμανικά ή γαλλικά, δεν ξέρω. Με περνάγανε για ξένη. Βέβαια το ασυκτή το ακούγανε. Για τουρκάλα δεν έμοιαζα. Το καταλαβαίνανε. Αυτό αποτέλεσε η εμφάνιση αυτή, η ιδιαίτερη εμφάνιση αυτή, αντικειμενικά όμορφη, αλλά την ίδια στιγμή όχι η κλασική φυσιογνωμία η ελληνική, αποτέλεσε όχημα
για να παρισφρήσει κανείς. Σίγουρα η ομορφιά είναι όχημα, αλλά δεν αρκεί μόνο η ομορφιά. Μπορεί να είναι ένα όχημα το οποίο κάνει μία διαδρομή το χρόνο. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Σίγουρα. Πίσω αλλά την εμφάνιση. Εκείνη την εποχή έπαιζε αυτό. Δηλαδή, μιλάω εγώ για τον κινηματογράφο. Παρόλο που εσύ είσαι καθαρά θεατρική ηθοποιός, την ίδια στιγμή όμως οι ταινίες κινηματογραφικές έχουν γράψει τόσο πολύ στο μυαλό μας και στην καθημερινότητά μας, που λες δεν μπορώ. Όταν λέω Μάρο Κοντού, το μυαλό μου πάει Κωνσταντάρας, πάει Κωνσταντίνου. Πάει... Βέβαια. Έτσι βέβαια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η σκέψη γίνεται αυτομάτω. Σκέψου οι ταινίες ότι είναι γύρω στις 50-53, τα θεατρικά που έχω παίξει πρέπει να είναι 130 Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Και οι ταινίες είναι μόνο 50, Ναι, 50-55 εκεί είμαι, ναι. Και αλλά παίζονται, είναι... ξαναπαίζονται. Πώς είναι όταν παίζονται, να σε βρεθεί. Χαζεύω λίγο καμιά φορά. Σε μερικές μ' αρέσω, σε μερικές λέω, δεν τα είπες καλά εδώ. Είμαι αυστηρή κριτικός με τον εαυτό μου. Η τύχη μου η μεγάλη ήταν που βγήκα στο θέατρο με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Με τον Χόρν, με τον Ηλιόπουλο, με όλο. Με τη Βλαχοπούλου, με ποιους δεν έχω παίξει. Με όλους. Μεγάλη πείρα αυτή. Μεγάλη πείρα και νομίζω, δηλαδή βλέπω ότι είχατε μεταξύ σας μία συνάφεια και μία σχέση και μία συμβατότητα οι άνθρωποι που παίζατε εκεί. Δεν ξέρω αν στη ζωή σας ήσασταν κολλητοί. Δεν το γνωρίζω. Με όλους όχι. Αλλά λες τώρα, μάλλον η Κοντού με τον Κωνσταντάρα. Πρέπει δηλαδή να είναι γεννημένοι για να παίξουν μαζί οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Μάλλον η Κοντού με τον Κωνσταντίνου. Μάλλον έπρεπε να συμβούν όλα αυτά που συνέβη. Δηλαδή, οι παραγωγοί βλέπανε αυτό που δεν βλέπαμε εμείς ακόμη. Ως νεότεροι. Βλέπανε ότι αυτό το ζευγάρι θα δέσει. Η χημεία πάει. Κι εγώ που δεν φιλήθηκα. Τι κατάλαβα. Εγώ, Ανίτα, εδώ μπαίνουνε, φεύγουν αμέσως. Δεν το έχεις το οικονομικό, Καθόλου. Τα πετάω τα λεφτά. Στη δική μου εποχή, μόνο το φλερτ υπήρχε. Δηλαδή μπορούσε να σε φλερτάρει ο Ιξ, Κωνσταντίνου, Κωνσταντάρας, Χον. Δεν υπήρχε ούτε. Ούτε πίεση, ούτε μούτρα, ούτε εκδίκηση. Πήγα στο εξωτερικό, μου λέει λοιπόν αυτός ο Γέρμανο Ελβετός, δεν θα κάνετε ποτέ παιδί. Και όποιος σας πει ελάτε να δοκιμάσουμε, να του πάρω το κεφάλι. Με τη Μέρη τη Χρονοπούλου όμως ήσασταν και φίλες, Ήμασταν φίλες στο Εθνικό, πάρα πολύ. Παίξαμε μία φορά ένα υπέροχο νούμερο στο Δελφινάριο. Μετά χαθήκαμε στη διαδρομή με τη Μέρη. Άλλες είναι... οι παρέες μου, άλλες οι παρέες της, άλλα τα θέλω της, άλλα τα θέλω μου. Ένα ωραίο γοητευτικό αγόρι εδώ σου έχω. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Άλλος λατρεμένος από εδώ. Γιατί κάνετε τόσο δύσκολο. Ελπίζω να φάει μερικά χρονάκια. Όσο για σένα ερωτεύτηκε στον πατατράκα σου, θα πρέπει να περιμένεις να βγει από τη φυλακή. Δεν έχω κάτι άσχημο να θυμηθώ. Όχι, Όχι. Εκείνες οι εποχές ήταν υπέροχες. Ή δεν έβλεπα. Αυτό θέλω να πω. Ήταν δεν υπέροχες. Δεν είχα τους φακούς που έχω σήμερα. Ήταν υπέροχες ή εσύ ήσουν ένα άτομο, γιατί έτσι όπως σε βλέπω εγώ, θεωρώ ότι είσαι και ένα άτομο που δεν δίνεις πολύ σημασία στα μικρά πράγματα. Όχι. Επειδή ροκάρεις πραγματικά. Όχι. Είσαι δεν αλλού. Δεν δηλαδή δίνω, όχι. Είσαι πολύ άλλου τύπου άνθρωπος. Μπορώ να καταλάβω τον άλλον και μπορώ να τον δέχομαι για αυτό που είναι, όχι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Δεν είχε όμως η εποχή και, και το κουτσομπολιό της και, και τον ανταγωνισμό της και τις κόντρες της. Μπορεί να είχε, δεν τα έπαιρνα και πολύ χαμπάρι, να σου πω. Τίποτα δεν έπαιρνες είδηση, Δεν έπαιρνα χαμπάρι. Ή δεν ήθελα, ή δεν έβλεπα. Οι άλλες δεν είχαν ζήλια στη Δήμετρη. Δεν είχες αντιμετωπίσει, δηλαδή, ζήλια για το γεγονός ότι ήσουν μία δίμετρη και εμφανιζόσουν δίπλα στις άλλες οι οποίες ήταν μπροστά σου κοντές αντικειμενικά. Να σου πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν είχα αντιληφθεί κάτι. Εκείνο που έχω σκεφτεί τώρα που μεγάλωσα είναι ότι τον άντρα μου, τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ, ο οποίος μου είχε πει μία εκπληκτική φράση όταν ξαναείμαστε μαζί μετά από δύο γάμους εκείνος, ξέρω εγώ και εγώ, ξαναβρεθήκαμε στο τέλος και μου είπε, πριν σε παντρευτώ, δεν με κοιτάζανε, με είχανε ψηλό. Από τότε που σε παντρεύτηκα, με θέλαν όλοι. Ναι.
Αυτό λοιπόν το συνειδητοποίησα τώρα και το κατάλαβα τώρα. Α, σου φαίνεται δεν το έχεις καταλάβει εσύ? Όχι. Ότι μια γυναίκα λαμπερή δίνει αξία σε έναν άντρα? Όχι. Και τον κάνει πιο μάγκα απέναντι στις άλλες γκόμενες? Κατάλαβα αργότερα, δεν το κατάλαβα τώρα. Με βραδιφλήγησες αυτό το κομμάτι, συγγνώμη δηλαδή. Δεν ήσουν σε θέση να αντιληφθείς τι αξία προσέδιδες σε έναν άντρα? Όχι, τότε δεν την είχα. Ειλικρινά το λέω. Αλήθεια. Έλεγα κάπου έχω κάνει λάθος κι εγώ. Μιλώντας λοιπόν για τον πρώην σύντροφο, να πούμε ότι ήταν ένας καταξιωμένος άνθρωπος του κινηματογράφου. Ήταν σίγουρα. Διευθυντής φωτογραφίας. Και βραβευμένος και. Μεγάλος έρωτας αυτός. Ναι, ήτανε. Και έγινε και αγάπη. Γιατί ξαναβρεθήκαμε μεγάλη. Και συγκατοικήσαμε. Α, ναι. Και μέχρι να φύγει ήμασταν μαζί. Μέχρι να φύγει. Δηλαδή χωρίσατε, τραβήξατε τους δρόμους σας με άλλα τέρια και ξανά μαζί. Και ξανά μαζί. Καλά λέω ότι υπάρχει ροκιά εδώ στην προσωπικότητα, τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Δεν ξέρω. Τι σας ένωσε? Τον είδα λίγο αδύναμο. Τον είδα ότι θέλει μια έχει μια ανάγκη τρυφερότητα, συμπαράστασης. Ήτανε στα κάτω του τα πολύ. Και επειδή η αγάπη δεν είχε φύγει, γιατί δεν είχαμε ποτέ ή τσακωθεί ή μισήσει ο ένας τον άλλον, τον αγαπούσα. Και βρεθήκαμε πάλι μαζί. Και ήταν ωραίο. Είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ζήσατε μαζί. Είπαμε δηλαδή τα λάθη του, τα λάθη μου, την εκτίμησή μας, την αγάπη του, τη λατρεία του. Ζήσατε μου είπε μετά. Κάποια στιγμή, εκτός από αυτό που μου είπε, ότι όλες οι άλλες γυναίκες ήταν απλώς γυναίκες. Εσύ ήσουν η Παναγία. Ωραία. Λέω Παναγία δηλαδή, με έβλεπες. Α, γι' αυτό ήθελες τις γυναίκες τις άλλες. Εγώ ήμουν η Παναγία. Φαντάζομαι ότι για να αισθάνεσαι... Αυτά ήταν τα ωραιότερα χρόνια. Διότι... Γιατί ήταν τα αληθινά. Ήτανε τα αληθινά, ήτανε... Λεγόντουσαν οι μεγάλες αλήθειες. Φάνηκε η αγάπη που είχε ο ένας για τον άλλον. Ήτανε πολύ όμορφα κι αυτά. Τι σημαίνει αγάπη για σένα? Για μένα ναι, διαχωρίζω την αγάπη από τον έρωτα. Εννοείται. Σαφώς. Ο έρωτας είναι τυφλός. Είναι η ανάγκη που έχει εκείνη τη στιγμή. Είναι... Η αγάπη είναι... Δεν ξέρω. Είναι ένα γλυκό, χνουδωτό παιχνίδι. Δεν ξέρω τι είναι η αγάπη. Η αγάπη από τον κόσμο, από τη δουλειά. Από τον κόσμο σίγουρα πήρα αγάπη. Από φίλους έχω αγάπη. Καλά, το ότι κάποιες σχέσεις τελειώνουν δεν σημαίνει. Κοίταξε ότι... Κοίταξε να δεις, ήμουνα κι εγώ ένα κορίτσι που μ' άρεσε ο έρωτας. Τον ευχαριστήθηκες τον έρωτα στη ζωή σου? Πάρα πολύ. Σε ερωτευτήκανε φουλ και ερωτεύτηκες? Ναι, Ανίτα μου. Και είμαι σίγουρη. Και με ερωτευτήκανε. Ότι σε ερωτευτήκανε είμαι σίγουρη. Και πέσαμε στα πατώματα και πέσανε στα πατώματα. Έτσι, αυτά είναι να γίνονται. Όλα τα έχω κάνει στη ζωή. Γουστάρω. Έζησα υπέροχα. Γουστάρω να ακούω μια γυναίκα έτσι σε. Με τόσο μεγάλη πορεία σε αυτή τη ζωή, που να λέει όλο αυτό και να είναι γεμάτη, και αυτό δίνει μόνο θετική είναι ενέργεια. Είναι γεμάτη, ναι, πραγματικά. Και ξέρεις, να σου πω, Μάρο μου, έχουμε πολύ ανάγκη να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε και ειλικρινά και μιλάνε και τόσο αισιόδοξα όσο εσύ αυτή τη στιγμή. Σκεφτόμουν λοιπόν τώρα και λέω, εκείνη την εποχή του κινηματογράφου, που εσείς ήσασταν κάτι μεγάλοι άνθρωποι, μιλάω για το κοινό, ήσασταν κάτι πολύ μεγάλοι άνθρωποι σε μια οθόνη. Κάτι μεγάλα πλάσματα, ναι. Τα οποία νομίζω ότι όταν κυκλοφορήσατε έξω στους δρόμους πρέπει να σας... Να μην πιστεύανε ότι είστε αληθινοί. Δηλαδή, αυτό που λέμε πραγματικό είδωλο. Υπήρχε ένα δέος. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι αυτό το δέος, εντός παρενθέσεως, υπάρχει και σήμερα. Εννοείται. Και το αισθάνομαι πώς λες, επειδή πια δεν οδηγώ και είμαι συνέχεια με ένα ταξί, ότι 99% οι ταξιτζίδες μου ανοίγουν την πόρτα. Βγαίνουν και έρχονται να μου ανοίξουν την πόρτα. Μ' αρέσει αυτό. Βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια που λες. Επίσης, μ' αρέσει και ένας λαϊκός φορτηγατζής. Περνάει και μου λέει, «Γεια σου, Μάρο!» Και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Άλλος με λέει τσιριμπίμ τσιριμπόμ, από την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Άλλος λέει, «Θα πάρω το καπελάκι μου». Τις ατάκες, ναι. Όμως τότε, επειδή τα μέσα ήταν πολύ λιγότερα, ρε παιδί μου, τώρα λες, βλέπω τη Μάρο Κοντού και στην τηλεόραση και σε συνεντεύξεις, μπορώ να τη δω και... Τότε, φαντάζομαι, εκείνη την εποχή, πραγματικά ήτανε πολύ μεγάλο το είδωλο για τον κόσμο. Ήτανε, όντως. Mm?
Και ήταν και λίγο απλησίαστο. Έως πολύ. Αισθανόμουν ότι ο κόσμος, δηλαδή, μας έβλεπε με ένα περίεργο... Αν είστε αληθινή. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Την είδες ποτέ, ψωνίστηκες? Νομίζω ποτέ. Όχι, ε. Όχι. Ένας φίλος που έχω, ζωγράφος και πολύ αγαπημένος, πριν 15 χρόνια, 20, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, συναντηθήκαμε σε ένα επίσημο γεύμα. Και έτυχε να είναι δίπλα μου. Και γυρίζει και μου λέει, κυρία Κοντού, έχω τραχ. Είμαι θαυμαστή σας. Γιατί? Μέχρι σήμερα μου το λέει, εκείνο το γιατί με έσφαξε. Αλλά εγώ το εννοούσα. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Επώνυμο ζωγράφο, ναι. Ωραίος άντρας. Γιατί? Δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν είχα ψωνιστεί ποτέ μου. Η δύναμη που ασκούσε. Ανίτα, όχι, όχι, όχι. Δεν είχα ψωνιστεί, όχι. Δηλαδή, εισέπρατε στην αγάπη του κόσμου, το θαυμασμό κτλ. Σε κάτι το οποίο ήταν ευπρόσδεκτο. Μπορώ να σου πω ότι και στιγμές με ενοχλούσε. Mm-hmm. Ωραία η αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σου ζητάνε μία σέλφι ή σε ρωτάνε ή... Μερικές φορές, ξέρεις, είναι too much. Δεν ήσουν εσύ ποτέ κορίτσι πάντως που την προσωπική σου ζωή την έδινες πολύ στα φώτα της δημοσιότητας. Καθόλου. Δεν ήσουν ένα πλάσμα το οποίο έπαιζε με αυτό ότι με την εποχή... με το σταριλίκι, παρόλο που είσαι... Όχι, δεν αισθάνθηκα ήσουν και είσαι στάρ. Και θα είσαι απόλυτο στάρ, έτσι. Δεν αισθάνθηκα ποτέ στάρ. Και μάλιστα με ρώτησε μία δημοσιογράφος, εσείς που είστε στάρ, λέω, δεν έχω τίποτα το χαρακτηριστικό μια στάρ. Δηλαδή, πώς είναι η στάρ, μου λένε. Σαν και σένα. Λέω, να σου πω πώς είναι η στάρ, λέω στη δημοσιογράφο. Είναι με τρίο αναστήματος, πάντα. Έχουν πολύ ωραίο μπούστο και κεφάλι. Είναι στραβά τα πόδια τους και χαμηλοκόλλες. Δεν έγινα στάρ εγώ με αυτά τα προσόντα. Τα χαρακτηριστικά. Στην ουσία κάρφωνα. Ναι, κάτι περνάει από το μυαλό μου λόγω ύψους. Κάτι περνάει από το μυαλό, ναι. Η Βουγιουκλάκη που έτσι μου ήρθε εντελώς τυχαία, η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν το απόλυτο στάρ της εποχής. Α, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Το πολύ ωραίο μπούσο, το ωραίο κεφαλάκι, χαμηλός ποπός, τραβές γαμίτσες. Και όχι πολύ ύψος. Όχι. Λες όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του λόγο για να λάμψει. Το κάθε άτομο σε αυτή τη δουλειά έχει το δικό του λόγο για να λάμψει. Ναι, γιατί συγκεκριμένη... και το κάθε άτομο αρέσει σε μια κατηγορία ανθρώπων. Εγώ δεν ήμουν ποτέ το λαϊκό κοριτσάκι. Όχι, δεν άρεσε, ας πούμε. Δεν ήμουν τίποτα. Το κορίτσι. Της διπλανής σπορτ. Όχι. Ναι. Καθόλου λαϊκουριά δεν έβγαλες. Εξεμέρισες την αγάπη του κόσμου, γιατί αγάπησαν τους ρόλους, το πρόσωπο, την ερμηνεία, ναι, όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι. Ίσως. Για να γυρίσω στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, πώς ήταν τότε την εποχή εκείνη που εκείνη πρέπει να ήταν η... ήσασταν λίγα κορίτσια ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού, αν δεν κάνω λάθος. Ας πούμε... Εννοείται εσύ, εννοείται η Μέρη Χρονοπούλου, εννοείται η Ζωή Λάσκαρη, η Καρέζη, η Ζωή, ναι. Η Βουγιουκλάκη. Είμαστε, ναι. Η Μάρθα η Καραγιάννη. Ναι, η Μάρθα Καραγιάννη, βέβαια. Άρα λοιπόν τότε η Βουγιουκλάκη είχε κάθε μία, νομίζω, μία θέση. Είχε κάθε μία ένα ρόλο και κοινωνικό, όχι μόνο στις ταινίες. Θα έλεγε κανείς ότι η Βουγιουκλάκη είναι ένα κορίτσι, η γατούλα, η Μπάρμπι, δεν ξέρω πώς να την πω. Σίγουρα, ναι. Έτσι, ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Πολύ. Λαμπερό βλέμμα. Μετά πηγαίναμε... Θεληματική, φιλόδοξη. Να, κάτι που μου έλειπε εμένα. Ναι. Δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα φιλόδοξη. Ούτε ήμουν, ούτε είμαι. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Αυτό ήρθανε μόνο. Μπορώ να σου πω ότι φοβόμουν την πολύ μεγάλη. Ανέλυξη. Δεν την ήθελα, ναι. Ήθελα να... καταρχήν, ο μεγάλος μου έρωτας ήταν ο χορός. Το θέατρο ήρθε στη ζωή μου και το αγάπησα στη διαδρομή, αλλά δεν ήταν το πάθος. Ξεκινώντας με το χορό, λοιπόν, δηλαδή το πράγμα που είχε στο μυαλό σου μικρούλα ήταν να εκφράσει μέσω του χορού. Σίγουρα. Αυτό σε εξέφρασε πολύ. Και έρχεται μετά το θέατρο και ο κινηματογράφος πιο μετά, βέβαια, έτσι. Ναι, πρώτα το θέατρο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η εποχή εκείνη, όταν ένα κορίτσι εξέφραζε την επιθυμία να γίνει καλλιτέχνης, να γίνει θεατρίνα, χορεύτρια, δεν ξέρω.
Ήτανε... Πώς το αντιμετώπιζε η φαμίλια? Έξαλλη η μαμά, έξαλλη η γιαγιά. Η αδελφή μου κάπως προσπαθούσε να τα συμβιβάσει. Η μάνα μου βέβαια τα πρόλαβε όλα. Και ταινίες και θέατρο κλπ. Και ηρέμησε κάπως. Ηρέμησε. Ο μπαμπάς ήταν... Δεν τον γνώρισες πολύ. Ο μπαμπάς πολύ. Όχι. Όχι. Ήμουνα δύο ετών μωρό. Ναι. Άρα, Μάρο μου, μεγάλωσες με την μαμά και τη γιαγιά, και την αδελφή. Αδελφή μου, ναι, παππού, όχι. Τη γιαγιά, αυτά. Οι οποίοι ήταν αντίθετοι εντελώς στο καλλιτεχνηλίκι. Εντελώς. Μετά όμως... έκανα πάντα το δικό μου, από μικρή. Να. Από μικρή. Ήμουνα το μαύρο πρόβατο, εγώ. Ενώ η αδελφή μου ήταν νορμάλ. Εγώ ήμουνα το τρελό, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Εντάξει, το ατίθασο πνεύμα λέγεται αυτό. Ακριβώς. Μου λέγει η μάνα μου ότι όταν με πήγε να κοινωνήσω, θα ήμουν 4 ετών. Μου βέλε το καλό φουστάνι, τα παπούτσια, τα αυτά, να πάμε να ακούσουμε τη λειτουργία λίγο και να κοινωνήσω μετά. Κάποια στιγμή με χάνει και βλέπει τα παπούτσια μου δίπλα της. Με χάνει, κάνει έτσι και είμαι στον κόκκινο διάδρομο και χορεύω με τους ψαλτάδες. Ό,τι ρυθμό έχουν οι ψαλτάδες, το κάνω. Τέλειο. Χαμογελάει όλη η εκκλησία βέβαια, η μάνα μου κοκκίνησε. Λέω, αν το είχε σκεφτεί τότε, να δει ποιο είναι το ταλέντο μου. Βέβαια. Γιατί ήταν η ορχήστρα σου τότε αυτή. Και πραγματικά όταν είσαι μωρό φαίνονται αυτά τα πράγματα. 4, 5, 6. Ναι, φαίνεται. Αν υπάρχει κλίση, βεβαίως και φαίνεται. Είχε κι άλλο ένα καλό η μαμά. Πρώτη και 15 που ήξερε ότι πληρωνόμαστε, περνούσε τυχαία από το θέατρο. Οκ. Okay. Και μου έλεγε, μήπως πληρωθήκατε. Μου μάζευε λεφτά, γιατί εγώ, Ανίτα, εδώ μπαίνουνε, φεύγουν αμέσως. Δεν το έχεις το οικονομικό, ε. Καθόλου. Τα πετάω τα λεφτά. Βγήκανε λεφτά, Μάρο μου, από την εποχή εκείνη. Βγήκανε, αλλά δεν τα κράτησα, παιδί μου. Θέλω να πω... Είμαι δωρού, είμαι σπάταλη, είμαι... Δεν ξέρω. Ναι. Κανένα ταλέντο δεν έχω. Στο στην χρήμα. Αποταμίευση, εννοώ. Την εποχή εκείνη αποτιμούνταν σε χρήματα, η επιτυχία δεν αποτιμούσατε σε χρήμα, τη μεγάλη επιτυχία, την κινηματογραφική. Όχι, όχι ακριβώς. Το ένα έφερνε το άλλο. Θυμάμαι δηλαδή ότι ο μισθός που έπαιρνα εγώ από μια ταινία ήταν... με μια ταινία έπαιρνα ένα ρόβερ. Καλά λεφτά. Πάλι καλά που έχω ένα σπίτι. Αυτό είναι όλη μου η περιουσία. Δεν μπόρεσε να κρατήσει χρήματα. Ούτε τώρα μπορώ. Τώρα δουλεύεις ξανά. Βέβαια. Με μεγάλη δουλεύω. Επιτυχία στη... Σε σύριαλ. Στη Γη της Ελιάς. Και ναι, επίσης... είμαι πολύ χαρούμενη. Γουστάρεις, έτσι. Ναι, γουστάρω. Γιατί συνάντησα τώρα μια άλλη κάστα ηθοποιών. Είμαι η Μαρία Αναγνώστου. Έχω να σου κάνω μια πρόταση που σε συμφέρει πολύ. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για τα νέα... Παιδιά, για τους νέους ηθοποιούς. Α, υπάρχουν πολλά ταλέντα καινούρια, πάρα πολλά. Συναντήθηκα με τη Λιδία την Κορνιόρδου, συναντήθηκα με την Αντζέλα τη Γερέκου, συναντήθηκα με τον Κυριακίδη, με τον Βαρτσαλάκη, με τον... ξεχνάω και ονόματα. Δεν είναι και νέα ταλέντα αυτή, είναι όχι, γνωστά ταλέντα. Όχι, αλλά δεν είχα ξανασυνεργαστεί εγώ. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα λοιπόν έρχεσαι στην καινούργια γενιά των μεγάλων και γουστάρεις που γνωρίζεις αυτά τα άτομα. Τον Τζαρούχα ξέχασα και άλλους θα έχω ξεχάσει τώρα από το σύριαλ. Τώρα συγνώμη, δεν θα κάνουμε παιδιά, εδώ συγνώμη. Καταμέτρηση, για να... δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τώρα που λέμε για την παλιά εποχή και την καινούργια εποχή, που εσύ έχεις την τύχη να ζήσεις και τις δύο εποχές. Τότε λοιπόν μου περιγράφεις μια εποχή έτσι πιο ανέμελη, φαντάζομαι, στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ανέμελη. Στο θέατρο ήμουν πολύ τυχερή. Όταν ξεκινάς την καριέρα σου στη θεατρική πλάι σε ένα Δημήτρη Χόρν, είναι σαν να σου έπεσε το πρώτο λαχείο. Χόρν, Τσαρούχης, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, οι πιο απλοί, οι πιο ζεστοί άνθρωποι. Δηλαδή λες τώρα ότι οι μεγάλοι ήταν απλοί και σε μένα και απλοί άνθρωποι, έτσι. Με χιούμορ, με απλοί άνθρωποι, πραγματικά. Καθημερινοί. Έξω από τη σκηνή. Η δηλαδή τότε... έβλεπε στο χόν και πάγωνε σε πάνω στη σκηνή και μπορούσε πλάι σκηνή, στα παρασκήνια να πει και το ανεκδοτό του και το σόκιν και να σε πειράξει και τέλεια όλα. Μου λες λοιπόν ότι η εποχή τελικά ήταν ωραία, περνάγατε ωραία, γουστάρατε. Χαιρόσασταν όλοι όλο αυτό που συνέβαινε με τον κινηματογράφο γιατί ήταν καινούριο πράγμα τότε αυτό, έτσι δεν υπήρχε. Ικανοποιηθήκατε όλοι από την αγάπη του κόσμου. Κόντρες εσύ δεν βίωσες, δηλαδή.
Δεν αισθάνθηκα. Δεν αισθάνθηκες. Μάλλον δεν τις δημιουργούσες κιόλας γι' αυτό. Πιθανόν. Όπως μου λένε τώρα αρκετοί ότι είχες ένα τζάμι μπροστά. Δεν μας άφηνες να προστατευτικό για σένα. Πέρα τώρα. Από τη... Ωραίο το τζάμι. Μια χαρά το τζάμι δουλέψει. Ναι, τώρα δεν το έχω το γιατί τζάμι, από ό,τι δεν φαίνεται... έχετε κανείς. Από ό,τι φαίνεται το τζάμι δεν επέτρεψε να περάσουν πολλά αρνητικά και φαίνεται, γράφει αυτό στο πρόσωπο πια. Όντως. Συγκρίνοντας την εποχή εκείνη με την σύγχρονη και με αυτά όλα που συμβαίνουν και εντάξει, ρωτάω γι' αυτό γιατί... Η εποχή εννοείται σήμερα δεν μ' αρέσει καθόλου. Όχι, Όχι. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι έχουν φύγει από το φυσιολογικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Πολλούς φόνους, πολλοί βιασμοί. Και σε όλα τα επαγγέλματα. Μην κοιτάς τι έγινε με το θέατρο και πήρε αυτή τη διάσταση. Αυτό που έγινε στο θέατρο, αυτό που έγινε στο θέατρο είναι θλιβερό, είναι λυπηρό και πολύ στενάχωρο για μένα. Πολύ στενάχωρο. Είχε πέσει την αντίληψή σου ποτέ κάτι τέτοιο? Τίποτα απολύτως. Στη δική μου εποχή, μόνο το φλερτ υπήρχε. Δηλαδή μπορούσε να σε φλερτάρει ο Ιξ. Κωνσταντίνου, Κωνσταντάρας, Χον, με ένα λεπτό πλησίασμα αφήνω. Και όταν ωραίο έδειχνες αυτό. Ότι δεν, ναι. Δεν υπήρχε ούτε πίεση, ούτε μούτρα, ούτε... Αντίδραση. Εκδίκηση. Εκδίκηση. Κοίταξε τώρα, αυτό που περιγράφεις είναι έως και απαραίτητο κιόλας στη ζωή βέβαια, μας, έτσι. Βέβαια, απαραίτητο είναι. Και φυσιολογικό. Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα και που βλέπουμε να έχει συμβεί εδώ και καιρό... Αγριάδα φοβερή. Αγριάδα. Μεγάλη αγριάδα. Δεν είχατε πεσήματα τότε, δηλαδή δεν είχατε αντίστοιχα του τύπου ότι εσύ για να γίνεις πρωταγωνίστρια πρέπει να περάσεις από το κρεβάτι μου. Μπορεί να είχαμε. Δεν το έπαιρνα χαμπάρι, πώς να σου το πω. Δεν μου χρειάστηκε εμένα. Αισθανόσουν ότι έπαιζε αυτό όμως, δηλαδή ότι υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων... Ένα-δυο περιπτώσεις που... ξέραμε ότι είναι η γυναίκα του τάδε σκηνοθέτη, θα παίξει και δύο ταινιούλες. Okay. Μετά χανότανε, εάν δεν μπορούσε να σταθεί. Αυτό ήταν το... Άρα λες ότι έπρεπε να υπάρχει αντικειμενικό ταλέντο και ποιότητα ερμηνευτική για να μπορέσει. Σίγουρα. Η διάρκεια δείχνει ότι υπάρχει ταλέντο. Ή σταριλίκι μεγάλο. Ή σταριλίκι μεγάλο. Έτσι και αυτό ταλέντο είναι. Μα κοίταξε, και το σταριλίκι έχει ταλέντο. Ασφαλώς. Αχ, δεν το μπορώ το σήμερα, σου λέω, δεν το μπορώ, δεν το αντέχω. Πήγα στο εξωτερικό, μου λέει λοιπόν αυτός ο Γέρμανο Ελβετός. Δεν θα κάνετε ποτέ παιδί. Και όποιος σας πει ελάτε να δοκιμάσουμε, να του πάρω και το κεφάλι. Με τη Μέρη τη Χρονοπούλη όμως ήσασταν και φίλες, ήμασταν φίλες στο Εθνικό, πάρα πολύ. Παίξαμε μία φορά ένα υπέροχο νούμερο στο Δελφινάριο. Μετά χαθήκαμε στη διαδρομή με τη Μέρη. Άλλες είναι... οι παρέες μου, άλλες οι παρέες της, άλλα τα θέλω της, άλλα τα θέλω μου. Ένα ωραίο γοητευτικό αγόρι θα σου πω. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Άλλος λατρεμένος από εδώ. Γιατί κάνετε τόσο δύσκολο? Πήγα να παρκάρω μια μέρα. Ναι, και δεν το πέτυχα με την πρώτη. Ξαναβγαίνω λίγο. Πάω να ξαναμπω και πετάγονται όλοι οι οδηγοί από πίσω μου. Ο ένας με έβριζε, ο άλλος με μούτζωνε. Ο τρίτος μου λέει ένας έξυπνος. Μωρή, δεν πας σπίτι σου να πλύνεις τα πιάτα. Τάπλυνα, του λέω, τάπλυνα. Ό,τι και να κάνεις, είναι στοιχειωμένο τόσο πολύ με σένα το... ο κινηματογράφος. Έχει στοιχειώσει τον κινηματογράφο. Δεν γίνεται δηλαδή να μην ρωτήσουμε τον κόσμο πώς αισθάνεται. Τι νιώθει για τη Μάρο Κοντού. Θες να δεις τι αισθάνονται οι άνθρωποι για σένα? Γιατί όχι. Τη Μάρο Κοντού, ναι, ηθοποιός παλιά. Καλή ηθοποιός, όμορφη και για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή είναι ψαριανής καταγωγής. Εγώ είμαι ψαριανός. Μία πάρα πολύ καλή κυρία. Είναι πολύ καλή ηθοποιός. Από τις ηθοποιούς της παλιάς γενιάς, κλασική, διαχρονική. Α, πολύ καλή. Είδα συνέντευξή της, μ' άρεσε πάρα πολύ. Υπέροχη. Αχ, τι υπέροχη γυναίκα. Ωραία ηθοποιός. Λίγο ντόμπρα ηθοποιός, θυμάμαι. Έπαιζε στον Παπακαλιάτη, στο Αν. Όλες τις ελληνικές ταινίες τις παλιές που λατρεύω. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκείνο που δεν την παντρευότανε ποτέ, όπως λένε. Το καταπληκτικό αυτό έργο, η γυνή να φοβείται τον άντρα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ, Αντωνά, μ' άρεσε. Και πολλά άλλα, και πολλά άλλα, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι καταγεγραμμένα στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Οι ταινίες.
σε ενοχλούσε τότε που ενώ κάνατε πολύ ποιοτικά πράγματα στο θέατρο, αυτό που έμενε... Όχι, δεν όχι, με ενοχλούσε, το καταλάβαινα. Το καταλάβαινα. Είναι φυσικό να βλέπεις ταινίες μέρα παραμέρα τώρα, ακόμη και σήμερα, είναι φυσικό. Οι άντρες πώς λειτουργούσαν με μια γυναίκα η οποία όμορφη μεν, όχι πολύ γατούλα, καθόλου γατούλα. Καθόλου γατούλα. Πολύ τσαμπουκαλεμένο κορίτσι και πνευματικό πλάσμα. Αυτό τους φόβιζε. Έπρεπε να δώσω εγώ το σήμα για να ξεκινήσει κάτι. Σκιαζόντουσαν, ε. Ναι, ακριβώς έτσι. Τώρα μου το έχουν εξομολογηθεί, στην ηλικία μου άνθρωποι. Ήμουνα τρελά ερωτευμένος, δεν τολμούσα. Μόνο που με κοίταγες, έτρεμα, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι ακούω. Ναι. Δεν τα είχα πάρει χαμπάρι. Εγώ παίρνω χαμπάρι αυτό που μ' αρέσει εμένα μόνο. Στοχεύεις. Αν αρέσω εγώ σε άλλους τρεις που είναι δίπλα του, δεν παίρνω χαμπάρι. Σε και ενδιαφέρει... το σήμα, ομολογώ. Σε ενδιαφέρει αυτό που έχει να κάνει εκεί με... Εκεί που αισθάνομαι ότι υπάρχει μια χημεία, μια έλξη. Και έχει και νόημα να ασχοληθείς. Έτσι. Γιατί να κάτσεις τώρα να κάνεις, να ασκείς γοητεία και να εισπράττεις γοητεία κτλ. Χωρίς λόγο. Απόλυτα το καταλαβαίνω. Το κάνω. Χάσιμο χρόνου και ενέργειας είναι. Αλλά όταν εσύ λοιπόν λες, το έβλεπες κάτι που σε ενδιέφερε, το έδινες το σήμα, έτσι. Βέβαια το έδινα το και σήμα. Μάθει... Έτσι γνωρίστηκα και με τον άντρα μου. Και είχες μάθει ότι πρέπει να το δίνεις το σήμα στη δικιά σου περίπτωση, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα. Όταν γνωριστήκαμε, ήταν διευθυντής φωτογραφίας και εγώ ήμουν κομπάρσα στην πρώτη ταινία. Έπαιζε η Συνοδεινού, ο Γιώργος ο Παπάς, ο Μιχαλινάκος. Και ήμουν κομπάρσα. Με ζήτησαν από το χορό του Εθνικού να κάνω κάτι περάσματα και γινότανε συζήτηση για μια κυρία τάδε που ήμουν εγώ. Δεν είχα λόγια στην ταινία. Και ο περατέρ ερχόταν όλη την ώρα με το γυαλάκι, με το αυτό, να μετρήσει, να κάνει. Μου άρεσε αυτός που ερχότανε. Ναι. Διότι την εποχή εκείνη, ναι, μιλάμε για το 1957, okay. Να δεις άντρα με αλογογουρά, με σόρτ και εκείνα τα πέδιλα τα τουριστικά, μου έκανε εντύπωση, τον βρήκα πολύ ροκ. Ναι, εδώ, σου λέω, σε έχω ναι καταλάβει. Και όταν τέλειωσε η ταινία, μας κάνανε ένα μεγάλο τραπέζι η παραγωγή στο Νάφουλιο. Μάλιστα. Πλάι στη θάλασσα. Απέναντί μου ο κύριος Τάδε, ο κύριος Καρίδης δηλαδή, και εγώ εδώ κάποια στιγμή. Έχουμε πιει και ουζάκια και μπύρες, δεν ξέρω τι, καλοκαιράκι. Πετάω ένα σποράκι εγώ. Ναι. Μου απαντάει με ένα σποράκι. Πετάω με ένα σποράκι, ναι, απαντάει με ένα σποράκι. Αλλά εμένα με είχε αρβουνιάσει η μάνα μου με συνοικέσιο. Oh. Με έναν εφοπλιστή και φόραγα. Oh. Και βέρα και μονόπετρο. Τι λες ρε φίλε. Οπότε κάποια στιγμή πετάω και το τελευταίο σποράκι και δεν έχω απάντηση. Αλλά προηγουμένως κάτι έλεγε με τον διπλανό του. Ξαναπετάω το δεύτερο, δεν παίρνω απάντηση, σταματώ. Ναι. Έρχεται όμως και μου λέει στ' αυτή, με αγωνιασμένες δεν φλερτάω. Με αγωνιασμένες. Το εγώ δεν το έλεγε. Ελληνογερμανός. Και κάνω εγώ αυτό. Και τώρα δεν είμαι. Τι λες, Μαρό. Ορκίζομαι. Τέτοια μαγιά. Και το μονόπετρο και τη Βέρα. Το πρωί έβαλα μάσκα και την έψαχνα γιατί θα με σκοτώσει η μάνα μου. Δεν τη βρήκα ποτέ. Και λέει, αύριο παιδιά, ποιοι θα έρθουν με μένα, ποιοι με σένα, ποιοι με το λεωφορείο του συνεργείου. Ναι. Το Βανάκι. Τι, λέει, ποιος θέλει να έρθει μαζί μου, κάνει ο Καρίδης. Λέω, εγώ. Ωραία. Ποιος άλλος θέλει να έρθει μαζί μου, κανείς. Μήνα μη δύο. Και ξεκινάμε από τον Άφλιο, ατελείωτη διαδρομή, λέμε. Και τι λέω εγώ. Γι' αυτό σου λέω, εγώ ρίχνω με τελικά, εκεί που μ' αρέσει. Για πες. Ξέρεις, η μαμά μου λείπει στον πόρο. Και φοβάμαι να μείνω μόνη σπίτι μου. Έλα, λέει, να κοιμηθείς στο δικό μου. Μου κάνει. Ναι. Θα έρθω, του λέω. Μπαίνουμε σε ένα ωραίο, γκαρσονιέρα είχε, μικρούλα. Μου λέει να κάνω ένα μπάνιο. Κάτσε, μου λέει. Δύο λεπτά, άνοιξε το ψυγείο, αυτό κάνε ό,τι θες, να κάνω ένα μπάνιο, μου λέει. Κάνω έτσι και βλέπω στον τοίχο την ίδια γυναίκα, 150 φωτογραφίες. Μάλιστα. Μία ξαπλωμένη, μία σε ένα δέντρο, μία με το μαγιό, μία σε αυτό. Ίδια. Η ίδια γυναίκα. Κάποια στιγμή βγαίνει από τον μπάνιο.
Και του λέω, ποια είναι αυτή η κοπέλα? Η πρώην γυναίκα μου, μου λέει. Mm-hmm. Λέω, και οι φωτογραφίες τι θέλουν αφού είναι η πρώην γυναίκα? Τι λες, μου λέει, να τους βγάλω τον τοίχο να μείνει σημάδι και να πρέπει να βάψω? Αυτό σου άρεσε, αυτόν εσένα. Και αυτό μου άρεσε. Ναι. Αυτό σου άρεσε. Λέω, και πόσο καιρό είσαι? Τώρα, μου λέει, έχει βγει και το διαζύγιο. Να ρωτήσω κάτι. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Εμένα με ενδιαφέρει πού πήγε ο Αραβωνιάρης, ο εφοπλιστής. Ο Αραβωνιάρης, είχαμε ιστορίες. Τι έγινε αυτός μετά? Αυτός ήρθε, του είπα ότι στη θάλασσα γλιστρήσανε. Ναι, ναι. Η μαμά μου τα πήρε είδηση όλα, ναι. Με χαστούκησε η μάνα μου. Ναι. Και τελικά κάποια στιγμή του είπα, δεν γουστάρω. Εσύ αυτόν τον φορέσανε, δεν τον γουστάρες? Καθόλου. Το φορέσανε πιεστά. Δεν το άντεξε. Χαζοβιόλικα. Δεν την άντεξε, μάρο μου, ε. Δεν ήθελες το πιστό. Όχι, καθόλου. Ήθελες εκεί που γουστάρεις εσύ. Εκεί που πήρα το σήμα. Ναι, εκεί που πήρες τη χημεία. Εκεί που έγινε ο ηλεκτρισμός. Ναι, 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 ο ηλεκτρισμός. Τον οποίο φαντάζομαι ότι θεωρείς το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου. Έφαγες καψούρα εκεί, σίγουρα. Μεγάλη, ε. Και αγάπη. Και αγάπη. Όχι, έχω ζήσει άλλους δύο πολύ δυνατούς έρωτες. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω ότι ξαναπαντρεύτηκες μετά. Ναι, βέβαια. Από έρωτά του παντρευτήκαμε. Εκείνος ήταν πολύ ερωτευμένος. Τέλος πάντων. Αλλά... Αυτά. Πολύ ωραία έχω ζήσει, Ανίτα. Πες. Αλλά πώς... ο έρωτας είναι υπέροχο συνέστημα. Πετάς εκείνη την εποχή, ανθίζεις. Ναι. Ναι, έχει χάει. Έχει χάει. Έχει natural high αυτό. Έχει είναι... suspense, έχει απ' όλα μέσα. Θα το βλέπες, θα σου βγαινε τώρα? Δεν νομίζω. Γιατί το λες? Με τίποτα. Καθόλου δεν με απασχολεί. Αντιθέτως, αν μου έλεγες ότι μπορεί να ανοίγω την πόρτα μου και να υπάρχει σύντροφος μέσα. Με τίποτα, ε? Όχι, με τίποτα πια. Να. Με τίποτα. Εκτός αν ο σύντροφος... Πόρτασα, τα έζησα όλα, ευχαριστώ, ευγνωμονώ το Θεό. Τώρα είμαι πολύ καλά με μένα και με 5-10 ανθρώπους γύρω μου που αγαπώ. Οι οποίοι άνθρωποι γύρω σου τι είναι? Είναι άνθρωποι της δουλειάς? Είναι και συγγενείς, είναι και της δουλειάς μου, είναι και παλιές φιλίες που έχω κρατήσει. Ωραίο αυτό να μπορείς να έχεις τους ανθρώπους, ναι, ναι, που αγαπάς. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν πρέπει να λες και ποτέ-ποτέ, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να εμφανιστεί τύπος έτσι με ροκιά της εποχής σου και της... Όχι, οι φιλίες τώρα είναι το ωραιότερο πράγμα. Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις ξανά οικογένεια, παιδί, μετά από το πρώτο γάμο? Όχι, όχι. Μια εποχή, σ' έναν από τους δύο μεγάλους έρωτες, σκέφτηκα να κοιτάξω το θέμα μου. Πήγα στο εξωτερικό, το κοιτάξαμε, μου είπανε λοιπόν... Το θέμα σου, τι εννοείς? Το θέμα, τα τέτοια, τα ορμονικά. Τα γονιμότητος. Ναι. Ήμουνα τότε 36 ετών, θυμάμαι, ερωτευμένη πάρα πολύ. Είναι ένας από τους έρωτες τους μεγάλους. Έξω θεατρικός. Α. Και όταν του είπα ότι δεν κάνω παιδιά, γιατί το είπα αμέσως, μου λέει πάμε να κοιτάξουμε στην Ελβετία το γιατρό της Λόρεν που έκανε εκείνη την περιβόητη αυτό. Τελικά επέμενε, πήγαμε. Μου λέει λοιπόν αυτός ο Γερμανο-Ελβετός, δεν θα κάνετε ποτέ παιδί. Και όποιος σας πει ελάτε να δοκιμάσουμε, να του πάρετε το κεφάλι. Μάλιστα. Εν αντιθέσει, θα είστε πάντα νεότεροι από τις συμμαθητριές σας 10 χρόνια και δεν θα αρρωστήσετε ποτέ εδώ από καρκίνο. Μάλιστα. Και λέω τι παρηγοριά μου έδωσε, ναι, ο ωραίο άνθρωπος, είπα τότε. Το φόρεσα τόσο καλά ότι δεν θα κάνω παιδί, που εντός παρεθέσεως το πέταξα, το ξέχασα. Ήτανε σαφές. Και σαφέστατο. Όπως, σαφέστατο. Και ήσουν και εσύ ένας όριμος άνθρωπος, μάλλον, που ήσουν σε και θέση να το... Και εκείνη την εποχή ήταν φουλ οι ταινίες, φουλ τα θέατρα, φουλ οι έρωτες. Πάει, το πέταξα. Φαντάζομαι ότι... Δεν είχε... ήταν μονή μου. Mm-hmm. Αυτό πήγα να πω, ότι μάλλον δεν ήταν κάποιος διακαής πόθος και επιθυμία μεγάλη. Όχι, δεν ήταν. Γιατί νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που αν αποφάσισες να αποκτήσεις παιδί, και χωρίς να είναι το φυσικό σου τέκνο, θα, ναι, το έκανες με... Το είχε πει και Ελβετός, άμα θέλετε υιοθετήστε. Mm-hmm. Πάντως πρέπει να είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί μια γυναίκα να είναι τόσο δημιουργική όσο εσύ, γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφο αυτό όλα αυτά τα χρόνια να κάνεις τις δουλειές που επιλέγεις, γιατί έκανες, είχες φαντάζομαι την... Κάποια επιλογή γίνεται. Την πολυτέλεια της επιλογής, έτσι. Αλλά έχω και πολλά χόμπι, Έχω τη ζωγραφική, έχω κάνει και μια έκθεση στο παρελθόν, η οποία πήγε πολύ καλά. Αυτή την εποχή ζωγράφισα μερικούς πίνακες για δώρα.
Συνεχίζω τώρα, σπίτι μου. Όταν δεν έχω διάβασμα γύρισμα στο σύριαλ, η ζωγραφική είναι μέσα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν το ακόμη. Ότι επανήλθε στην τηλεόραση. Καλά, τηλεόραση δεν έχει κάνει και πολύ εσύ, η αλήθεια. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Και πολύ παλιά. Ότι επανέρχεσαι στα πράγματα μέσω τηλεόραση, ένα πολύ ωραίο σύριαλ, έτσι, και επιτυχημένο. Πώς το νιώθεις? Σήμερα το νιώθω καλά. Στην αρχή είχα λίγο τράκα, μηχανία. Είχες, ε? Ναι, είχα καιρό να είμαι κοντά με το φακό, που πρέπει να είσαι πολύ χαλαρή, πολύ λιτή, πολύ άμεση. Αλλά σήμερα σου λέω ότι περιμένω με ανυπομονησία να έρθουν οι μέρες που έχω γύρισμα. Υπήρξανε φάσεις όλα αυτά τα χρόνια που έκανες όχι επιτυχημένο κάτι? Αμέ, βέβαια. Σε χάλασε, σε φρίκαρε? Προσωρινά. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης σε μια διάρκεια χρονική τέτοια σαν τη δική μου που να μην έχει κάνει και αποτυχίες. Ουδής. Ουδής. Δεν σε έριχνε αυτό ποτέ? Όχι. Προχωρούσα. Σου έρχεται στο μυαλό καμιά περίεργη ευτράπελη φάση, δηλαδή? Α, ναι, έχω μερικές. Περισσότερες είναι στο παλιό κινηματογράφο, το μαυρόασπρο. Ναι. Χρειάστηκε να αλλάξω τον ηθικό αυτό από το υγιεινή να φοβείται τον άντρα, ναι, στο δρόμο, έξω από μια εκκλησία. Γιατί πριν είχαμε άλλες σκηνές. Με ρούχα. Ξέρεις πόσες φορές έχω αλλάξει ρούχα στο δρόμο? Ούτε θυμάμαι. Αλλά αυτό με τον ηθικό, έξω από την εκκλησία, να βγάζω τα ρούχα, να κρατάνε ένα πανί, μια πετσέτα. Ναι, ναι. Πάρα, γιατί έπρεπε να γίνει εκεί. Αλλά ο κινηματογράφος έχει και μια άλλη χάρη. Αν κάνεις ένα σαρδάμ ή αν σε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, γίνεται stop, ξαναπάμε. Σας συνέβαιναν τότε τέτοια? Συνέβαινε. Δηλαδή, με τον Γιώργο πολλές φορές και με τον Λάμπρο. Σας έπιανε νευρικό τέτοιο, το ξεφτυλισμένο, το γελίο, ναι, που δεν μπορείς να πεις? Η κούραση, το ξενύχτη. Σε έπιανε ένα νευρικό γέλιο που δεν μπορούσες να σταματήσεις. Και ξανά από την αρχή. Επίσης στο θέατρο ο Λάμπρος έκανε πάρα πολλές πλάκες. Τι προσωπικότητα ήταν αυτή, Μάρο μου? Επαγγελματίας φοβερός. Πρώτος στο διάβασμα, πρώτος την ώρα της παράστασης. Ντυμένος άψογα, δύσκολος άνθρωπος. Του φταίγανε τα μικρά. Τα θέλει τέλεια. Ναι. Με την ταξιτέτρια τα έβαζε, με έναν ηθοποιό που δεν τα λέει όπως πρέπει τα έβαζε. Με τη γυναίκα του μέχρι να την παντρευτεί τη φιλιό τα έβαζε. Ναι, δεν είχε γκρίνια, εύκολος. Είχε δεν... λίγο γκρίνια. Ο Κωνσταντίνος. Γκρινιάρης, δύσκολος. Ο Γιώργος άνετος. Άνετος ο Γιώργος, λίγο κλειστός σαν άνθρωπος. Ο Χόρν φανταστικός, υπέροχος, με χιούμορ, άνετος, δοτικός. Να έχεις μια σκηνή, ας πούμε, μαζί του σημαντική και να γυρίζεις σχεδόν πλάτη, να μην απασχολεί τον κόσμο, να βλέπει δοτικός πάρα πολύ. Αλεξανδράκης. Δύο ταινίες έχουμε κάνει μαζί, υπέροχος. Δεν είχαμε δουλέψει θέατρο με τον Αλέκο. Gentlemen. Με τη Μέρη τη Χρονοπούλου όμως ήσασταν και φίλες, ήμασταν φίλες στο Εθνικό, πάρα πολύ. Παίξαμε μία φορά ένα υπέροχο νούμερο στο Δελφινάριο. Μετά χαθήκαμε στη διαδρομή με τη Μέρη. Άλλες είναι... οι παρέες μου, άλλες οι παρέες της, άλλα τα θέλω της, άλλα τα θέλω μου. Ένα ωραίο γοητευτικό αγόρι το σου έχω. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Άλλος λατρεμένος από εδώ. Γιατί κάνετε τόσο δύσκολο? Οι άλλες κοπέλες της εποχής, Μάρθα Καραγιάννη... Εγώ ήμουν σε άλλη εταιρεία. Ούτε με τη Ζωή είχα δουλέψει, ούτε με την Τζέννη. Με την Αλίκη μία ταινία, η Σοφερίνα. Α, άλλη εταιρεία. Είναι άλλη σαν εταιρεία. Να λέμε άλλο κανάλι. Ναι, άλλο κανάλι, ακριβώς. Με τη Μέρη τη Χρονοπούλου όμως ήσασταν και φίλες. Ήμασταν φίλες στο Εθνικό, πάρα πολύ. Παίξαμε μία φορά ένα υπέροχο νούμερο στο Δελφινάριο. Με μπίζ κάθε βράδυ, ένα υπέροχο. Υπέροχο, ανεπανάληπτο. Και σαν γράψιμο και σαν παίξιμο από εμάς. Thank you.
μετά χαθήκαμε στη διαδρομή με τη Μέρη. Α, είστε, τώρα έχετε χαθεί λίγο. Ναι, έχουμε χαθεί. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Άλλες είναι... οι παρέες μου, άλλες οι παρέες της, άλλα τα θέλω της, άλλα τα θέλω μου. Χαθήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι με τη Μέρη Χρονοπούλου είχατε κοινά χαρακτηριστικά, έτσι. Ναι, ναι, είχαμε κάποια. Δηλαδή ήσασταν... μας μπέρδευε και ο κόσμος. Ναι. Ναι. Χωρίς να μοιάζετε. Ναι, ναι. Ίσως επειδή ήσασταν δυο ψηλά κορίτσια. Ίσως κάναμε πολύ παρέα και είχαμε πολλά κοινά στην έκφραση. Ίσως επειδή είχατε και το σωματότυπο αυτό, το ύψος και τα λοιπά. Ναι, όχι μπορεί. Το κλασικό μεσογειακό, γι' αυτό. Mm. Με την ηλικία πώς το πας? Μέχρι στιγμής καλά. Ξέρεις τι με ενοχλεί? Το σώμα μου. Έχει αλλοιωθεί, ρε παιδί μου. Είχα ένα σώμα που ήταν πέτρα. Πετρά, που έλεγε και μία. Τώρα βλέπω το σώμα να έχει κάνει, ξέρεις, τις ρητίδες σου. Το, να έχει χαλαρώσει εδώ, να έχει χαλαρώσει εκείνο. Με ενοχλεί λιγάκι. Είναι λίγο προκλητικό αυτό που λες, θέλω να σου πω, έτσι. Τι είναι προκλητικό? Το γεγονός ότι τολμάς εσύ να λες. Α, ότι... βέβαια και τολμάω. Τολμάς να λες. Φρίκι είναι το σώμα, παιδιά. Όταν σκέπτομαι τι σώμα είχα και βλέπω το σώμα μου τώρα γυμνή στο μπάνιο, λέω φτού σου. Δεν θέλω να σε βλέπω. Ευτυχώς διατηρώ τα κιλά μου. Μα μεσοκάρεις, ξέρεις γιατί μεσοκάρεις. Γιατί? Γιατί έχεις ένα κορμί. Ευθυτενές. Είναι τα κιλά αυτά και η γυμναστική λίγο που κάνω. Ναι, αλλά κάνεις γυμναστική. Αλλά το δέρμα κάνω, σπίτι μου μόνο. Τι είδους γυμναστική? Ό,τι γουστάρω εγώ. Έχω τόσες γνώσεις γύρω από αυτά. Ναι, βγαίνεις, περπατάς. Περπατάω, βέβαια. Ναι. Το σώμα λοιπόν αλλοιώνεται φοβερά μετά από μια ηλικία. Αφυδατώνεται. Κάνει ρητίδες, κάνει γροβάκια, κάνει... χαλάρωση. Ναι. Φρίκι σου λέω. Αυτό εσύ το ζεις γιατί... Εκτός το ότι αρχίζουν τα μαλλιά να ρεώνουν, αρχίζουν τα φρύδια να ρεώνουν. Όπου έχεις αυτές, αρεώνουν όλες. Χάνονται, γίνεσαι... Τι να σου πω. Έξαλλη είσαι με αυτό, έτσι. Έξαλλη είμαι. Εντάξει, ντυμένη και λίγο περιποιημένη. Το φέρνεις. Στον καθένα και λέω μετά, τα ξεχνάω και λέω φτού σου. Εσύ είσαι άνω των 80, αποκλείεται. Μιλάω μόνο τον 80 και αυτό είναι κάτι το οποίο... 80 πλάς. Ωραίο είναι. Ωραίο. Άμα είσαι υγιής, είναι ωραίο. Πήγα να σου πω ότι μπορεί να έχει το σώμα να έχει πάρει λίγο σασί σε κάποια μέρη, αλλά το μυαλό είναι... Το μυαλό είναι φτερό. Το φτερό. Και εσύ δόξα ακόμη το Θεό. Ακόμη δουλεύει. Εσύ δόξα και το Θεό. Και ξέρεις πώς το τσεκάρω ότι δουλεύει. Έχω φοβερή μνήμη. Μαθαίνω τα κείμενα με δύο αναγνώσεις. Πώς μαθαίνω πάρα πολύ εύκολα. Αφού λοιπόν μου λες ότι τα έχεις όλα τη μνήμη σου μια χαρά και το βλέπουμε όλο αυτό, για να δω τώρα που θα πάμε στο παιχνίδι. Τι αν... παιχνίδι? Τώρα θα σε πάω στο παιχνίδι. Ναι. Θα σου θυμίσω πρόσωπα και πράγματα. Επικίνδυνο παιχνίδι. Πολύ. Επικίνδυνη αποστολή. Άντε, μ' αρέσει το επικίνδυνο. Πάμε. Γιατί ως τώρα είπαμε τα κλασικά. Τα κλασικά τα είπαμε, έχω και μη κλασικά άμα θες. Α. Αλλά δεν ξέρω άμα, δεν θέλω και να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Για φέρε με μια φορά να δω τι θα κάνω. Γουστάρεις. Ναι, ναι, έχω περιέργεια με μένα. Έχεις όρεξη. Ναι, για ρίξω. Λοιπόν, επειδή εγώ σε έχω δει να ροκάρεις, σαν ναι. άτομο, πιστεύω ότι είσαι και κορίτσι της αλητείας, της καλής αλητείας. Ναι, αλητείες λίγες έχω κάνει. Έχεις κάνει. Κάτι ξενύχτια, παλιά. Ναι, ναι. Ναι. Κάτι παρακολουθήσεις όταν είμαι τσιμπημένη. Ναι. Ναι. Αυτό το θεωρώ αλητεία. Να πας ναι. να παρακολουθείς, ας πούμε, τον άνθρωπο που είσαι ερωτευμένη, αλητεία δεν είναι. Για πες, τι, όταν λες εντάξει τώρα αλητεία. Να έχεις ξενυχτήσει, να έχεις πιει, ναι. να έχεις κλάψει, αυτά ναι. αλητείες είναι. Εντάξει, ωραίες αλητείες, αλλά αυτό με την παρακολούθηση έκανε το μουλιανό, δηλαδή γούσταρες τύπο. Γούσταρα, ήμουν ερωτευμένη, αλλά είχα μια υποψία ότι κάτι κάνει. Ναι. Και πήγα ένα βράδυ σπίτι, μου λέει δεν θα βγω σήμερα, δεν θα συναντηθούμε, έχω πολύ πρωινό ξύπνημα. Μάλιστα. Κάπου είμαι εγώ μετά το θέατρο, κάπου τρώμε σε ταβέρνα, πήγε τρεις τη νύχτα. Μάλιστα. Λέω ας περάσω, οδηγούσα βέβαια τότε, ας περάσω να τσεκάρω, βλέπω το αμάξι εκεί. Κατεβαίνω, πιάνω τη μηχανή, καυτή. Άκου, τι σκέφτηκες να πιάσεις τη μηχανή. Βέβαια. Δεν θα μου πέρα για το καλό. Οπότε την άλλη μέρα λέω: γιατί δεν καυτήσει τρεις τη νύχτα, ναι. πώς θα κοιμώσουν να νωρίς για να σηκωθείς πρωί. Εντάξει. Αυτό το έβγαλα αγόρι... λαγό τελικά. Α, έπιασες λαγό. Έβγαλα λαγό. Και πώς το. Είχε έρθει μια παλιά γκόμενα από το εξωτερικό, ναι. την έβγαλε έξω να πάνε, να κάνουν ναι, και ναι, ναι. ό,τι κάνανε δεν ξέρω. Ναι. Το είπες. Ότι... Το είπε μετά.
μετά από πίεση το είπε. Ναι. Πώς το αντιμετώπισες εσύ? Συμπαθητικά. Ναι. Πήγες παρακάτω. Πήγα παρακάτω. Σου βγήκε κατηνιά. Το βρήκα πολύ αληθινό. Το βρήκε λίγο κατηνιά, ναι. Ναι. Εσύ ψιλοφρίκαρες με την πάρτι σου που το έκανες αυτό? Όχι, καθόλου. Μου άρεσε και το έκανα. Να σου πω, η εποχή είχε καταχρήσεις. Κάνα ποτάκι. Δεν είχε τίποτα. Όχι. Δεν είχα καμία περιέργεια. Τίποτα, έτσι. Και είχα και φόβο, όχι. Φόβο. Γιατί πολλοί από το θέατρο λέγανε ότι καπνίζανε περίεργα τσιγαράκια. Δεν είχα καμία περιέργεια. Καμιά φορά μπήκα και αθώα μια φορά και είπα, παιδιά, μυρίζει κάτι σαν λιβάνι. Και μου είπανε, σου πάψε, βγήκανε από κάτι καμαρίνια, κάτι χέρια ανδρικά, βούλωστο και τέτοια. Όχι, δεν έχω καμία εμπειρία. Να σου πω, ούτε με ενδιαφέρει. Ήσουν φιλαράκι με τα αγόρια, δηλαδή... Πάντα ήμουνα, ναι. Πάντα ήμουνα. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ένα κορίτσι σε αυτή την πιάτσα που σου εκμυστηρεύονταν πράγματα, σε θεωρούσαν ναι, φιλαράκι. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια και τα ίδια στον αιώνα τον άπαντα. Άνδρας, γυναίκα, έρωτα, σεξ, χωρισμοί και κλάματα. Αχ, τόσο ίδια ιστορία, σχεδόν βαρετή. Πόσο θα ήθελα να τα ξαναζούσα όλα αυτά. Λοιπόν, ήρθε ακούω. Το παιχνίδι μας. Την κατάλαβες τη δουλειά? Όχι. Ακούω, περίπου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Εγώ σου είπα δεν μπορώ να αποστηθήσω και δεν μπορώ και εύκολα να καταλάβω. Το έχω παίξει το παιχνίδι 800 φορές εδώ πέρα. Και λοιπόν, θα παίρνω εγώ δύο ρακέτες. Ναι. Εσύ, με δύο πρόσωπα δηλαδή. Εσύ θα κρατάς το πρόσωπο που κρίνεις ότι θες να κρατήσεις από τους δύο. Α. Αυτό θα γίνεται διαρκώς και στο φινάλε θα μείνει ένα πρόσωπο, δηλαδή το πλέον αγαπητό σου, ας πούμε. Α, θα μείνει το πλέον αγαπητό μου. Ναι, από τα δύο θα λέω το πιο συμπαθές μου. Ναι, το πιο που γουστάρεις πιο πολύ, μετά θα φεύγει το άλλο. Ναι, ναι. Κατάλαβες, να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Για πάμε, ωραία. Να το δούμε. Λοιπόν, παίρνω τη μία ρακέτα, ο Ανδρέας Γεωργίου. Μάλιστα. Και η Άντζελα Γκερέκου. Όχου, τι δύσκολο! Δεν είναι εύκολο σου λέω το παιχνίδι. Όχου, τι δύσκολο! Απ' την πυρίμπα πιο δύσκολο είναι να ξέρεις. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Θα πω την κόρη μου. Την κόρη μου, την Άντζελα θα πω. Είναι η κόρη μου στο σύριαλ. Ναι. Τον λατρεύω τον Ανδρέα. Είναι περίπτωση. Είναι προσωπικό της, είναι πανέξυπνος, είναι γλυκύτατος. Είναι ωραίος στη δουλειά, ψυχραίος, ταλαντούχος, αλλά... Είναι η κόρη σου όμως, η κόρη μου είναι, η Άντζελα. Άρα, φεύγει Ανδρέας Γεωργίου, με αγάπη, για να κρατήσουμε Άντζελα Γκερέκου και να έρθει τώρα ένα άλλο κορίτσι εδώ, που είναι η Ευελίνα Παπούλια. Άντε πάλι δυσκολίες, άντε πάλι. Η Ευελίνα είναι πιο παλιά μου φίλη, την αγαπώ πολύ, Ευελίνα τώρα. Άρα φεύγει το τωρινό κορίτσι ναι. Και παραμένει η Ευελίνα για να προσθεθεί δίπλα στην Ευελίνα τώρα η Νάντια Μπουλέ. Η Νάντια Μπουλέ και έγινε και μανούλα. Τη φιλώ, την Ευελίνα. Μάλιστα. Για να έρθει η Ευελίνα τώρα και να στα κάνω πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Η Ευελίνα, λοιπόν, αγαπημένη σου χρόνια. Και φίλοι, ακόμη, είμαστε φίλες. Πολύ φίλες, αλλά έρχεται ένα άλλο κορίτσι από τα παλιά, Μέρη Χρονοπούλου. Μέρη Χρονοπούλου, την αγαπώ, την Ευελίνα. Μ' αρέσει γιατί είναι πολύ γρήγορη η Μάρο, παιδιά. Ναι. Την αγαπώ, αλλά την Ευελίνα. Μένει η Ευελίνα τώρα και πάμε με ένα άλλο κορίτσι με το οποίο έχεις δουλέψει και νομίζω αγαπάς πολύ και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι η... Άννα Μαρία Παπαχαρελάδου. Έχουμε δουλέψει και μαζί και περάσαμε υπέροχα. Ευελίνα. Παιδιά, η Ευελίνα, η Παπούλια, τα έχει όλα. Αυτό είναι αντράκι, είναι εξηγημένο. Καλά, τώρα θα στο κάνω πολύ δύσκολο όμως. Όχι. Ευελίνα, Παπούλια, αντράκι, εξηγημένο, αγαπάς πολύ, όλοι αγαπάμε, αλλά... Μεταξύ Γιώργου Κωνσταντίνου και Ευελίνας Παπούλια... Ευελίνα μου, συγγνώμη, τον αγαπώ τον Γιώργο, μωρέ. Είμαστε ίδια γενιά, έχουμε δουλέψει όμορφα. Ευελίνα, πάω στο Γιώργο, ναι, μην θυμώσεις. Ναι, γιατί το παρελθόν έρχεται να τσαμπουκαλέψει το παρόν. Πρόσφατα δουλέψατε, ωραία. Πάντα δουλεύουμε ωραία με τον Γιώργο.
Λοιπόν. Τον βρίσκω τρομερά ταλαντούχο και τώρα κάνει τις μεγάλες του επιτυχίες. Γιώργος Κωνσταντίνου. Με. Ένα ωραίο γοητευτικό αγόρι εδώ σου έχω. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Άλλος λατρεμένος από εδώ. Γιατί κάνετε τόσο δύσκολο το παιχνίδι, το τραγούδι πήγα να πω. Χριστόφορε, είσαι gentleman. Περάσατε ωραία. Είσαι ταλαντούχος, είσαι κούκλος, είσαι ευγενικός. Μας φέρθηκες υπέροχα με τον Γιώργο Στοάν. Αλλά θα συνεχίσω με τον Γιώργο. Εντάξει. Αυτά που είχες να πεις, τα είπες. Τα είπα. Γιώργος Κωνσταντίνου, δύσκολο θα στο κάνω πάλι γιατί τον αγαπώ. Πάλι ναι, δύσκολο. Ναι, ναι. Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Λάκης Λαζόπουλος. Αχ, Λάκη μου, σ' αγαπώ, το ξέρεις. Λάκη, προημερών σε είδα εδώ στην Ανίτα και σε βρήκα πιο γοητευτικό από ποτέ. Ναι, μου το έλεγες. Έβγαζες από μέσα μία γλυκό-πικρή πείρα να την πω, συναισθήματα να τα πω. Σε βρίσκω ότι είσαι σε μια στιγμή αυτογνωσίας φανταστική. Πάω με τον Γιώργο. Όμως είπες αυτά που ήθελες και ήταν τόσο βέβαια, γλυκά και τεθερά. Αλλά αφού είναι υποχρεωτικό να διαλέξω ένα. Γιώργος Κωνσταντίνου. Και πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο πρόσωπο. Γιώργος Μαρίνος. Γιώργο Μαρίνο. Πρωτογνωριστήκαμε στην Οδό Ονείρων. Ταλαντούχος, χαριτωμένος, γεμάτος χιούμορ. Έκανε τρομερές μιμήσεις. Του εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρω ότι περνάει δύσκολα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι απέχει τα τελευταία χρόνια. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Έχεις επικοινωνία μαζί του? Όχι. Αλλά φροντίζω να μαθαίνω ό,τι μπορώ. Μας λείπεις πάρα πολύ, Γιώργο. Νωρίς το έβαλες κάτω, Γιώργο μου, γιατί λυπάμαι. Γιώργο. Λοιπόν, εξέφρασες όλη την αγάπη και τα τρυφερά σου λόγια για τον Γιώργο Μαρίνο. Σίγουρα. Και νομίζω ότι θα πάρει τα μηνύματά σου. Και είναι τόσο λογικό, τόσο φυσιολογικό. Ναι. Τόσο απαραίτητο. Το ξέρω και με ξέρει τόσο καλά. Είμαστε της ιδίας εποχής, με παρόμοια νοοτροπία. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Δεν είναι πολύ εύκολος άνθρωπος, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, το αγόρι σου είναι αυτό. Μάλιστα. Εντελώς το καταλάβαμε. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μόνο καλά λόγια να πεις για τους ανθρώπους με τους οποίους δούλεψες. Αφού μου έδειξες ανθρώπους που αγαπώ. Ναι, τι και με έφερε σε δύσκολη θέση. Ναι, αλλά μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις δουλέψει τους αγαπάς και σε αγαπάνε. Και αυτό σημαίνει πολλά. Πολλά όμως. Το χαίρομαι αυτό που μου λέει. Θέλω να είναι έτσι. Είναι. Αισθάνομαι ότι είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μου. Πολύ. Εγώ. Να σου πω ότι πέρασα πολύ ωραία. Ελπίζω να πέρασες ωραία μαζί. Να σου πω ότι σε ζηλεύω που μεγαλώνεις τόσο ωραία και είσαι τόσο, τόσο γεμάτο κορίτσι. Και έτσι πήρα από σένα πολύ ωραία αύρα, αγαπημένη μου Μάρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εσύ. Καληνύχτα.